Κύριε Παπαδάκη, γεια σας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και το πρώτο ερώτημα είναι πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις στην Ουκρανία και αν θα μπορούσε αυτό που λέει σήμερα ο Ριζοσπάστης, η Ελλάδα, να μείνει έξω από αυτόν τον χορό της έντασης. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις και ακριβώς οφείλεται σε αυτόν τον χορό που λέτε, δηλαδή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια που προωθούνται στην ευρύτερη περιοχή από εδώ και πολλά χρόνια, από το 2014 που έχει ξεκινήσει η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εγκατάσταση στρατευμάτων στις χώρες της Βαλτικής, τώρα και ευρύτερα στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, καθώς και την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε τις τελευταίες 6 μέρες η Ουκρανική κυβέρνηση κατά του λαού του Ντονμπάζ. Και ως αλυσιδωτή αντίδραση έχουμε την αναγνώριση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνιετς και του Λουγκάντς από την Ρωσία και μάλιστα προώθηση και στρατευμάτων στην συγκεκριμένη περιοχή. Πώς είδατε αυτή την κίνηση του Προέδρου Πούτιν, αλήθεια? Κοιτάξτε, περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση και μάλιστα συνοδεύτηκε και από ένα αντικομμουνιστικό κρεσέντο με το αναποδογύρισμα της ιστορίας. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, επιχειρείται ένα προκάλυμα των πραγματικών στόχων και των συμφερόντων της ρώσικης αστικής τάξης και επιχειρείται μάλιστα να διαγραφεί και το κρίσιμο και διαφυσβήτητο γεγονός. Ποιο είναι αυτό? Ότι για 70 χρόνια οι λαοί και οι εθνότητες της Σοβιετική Ένωση, παρά το πολύπλοκο ιστορικό υπόβαθρο εθνικισμών, μειονοτήτων, έζησαν ειρηνικά και μονιασμένοι. Αυτό πιστεύουμε πως έγραψε και δεν ξεγράφει. Και από αυτή την άποψη σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία να αποκλειστούν όλα αυτά τα προσχήματα περί άμυνας, ασφάλειας, προστασίας πληθυσμών που χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν και ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα προκλητικό να μιλούν για ειρήνη και διεθνές δίκαιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μπουκάρει στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στο Μάλι και τη Σομαλία. Και οι ίδιοι εγκατέστησαν κιόλας και το αντικαταστατικό καθεστώς της Ουκρανίας με τις στήριξη. Σε αυτή την υπόθεση, πέρα από τους λαούς και τους πολίτες που πλήττονται, έχει κάποιος δίκιο ή έχουν όλοι άδικο? Κοιτάξτε, και από τις δύο πλευρές τα συμφέροντα δεν είναι με τα συμφέροντα των λαών. Μοιράζονται σφαίρες επιρροής, μεγάλα υπερελιστικά συμφέροντα, επιχειρηματικοί όμιλοι, όμιλοι της ενέργειας, δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Αυτά κρίνονται πίσω από τα προσχήματα και το κρίσιμο εμείς που θέτουμε σήμερα είναι το ζήτημα της εμπλοκής της χώρας μας, του σχεδιασμού. Εκεί τι θα πρέπει να συμβεί, κύριε Παπαδάκη, τι θα πρέπει να κάνουμε ως Ελλάδα, γιατί ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ακούμε και από τα Υπουργεία τα αρμόδια, αλλά και από τα πιο επίσημα χείλη, τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι η Ελλάδα έχει συμμαχίες, έχει συμμάχους. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το ανήκειν έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση σήμερα η χώρα μας. Ναι. Γιατί ήδη υπάρχουν δηλώσεις, για παράδειγμα, που στοχοποιούν τη βάση της Αλεξανδρούπολης. Είχε κάνει και δηλώσεις ο κ. Λαβρόφ. Έχουν κάνει δηλώσεις και οι παράγοντες της Ρωσίας και του Ιράν παλιότερα. Γιατί η βάση της Αλεξανδρούπολης έχει εξελιχθεί σε σταθμό προώθησης στρατευμάτων προς την Ουκρανία. Και βεβαίως να πούμε ότι το ΚΚΕ και οι μαζικοί φορείς και με κινητοποίηση στην Αλεξανδρούπολη έθεταν τεκμηριωμένα το ζήτημα ότι αυτά τα στρατεύματα χρησιμοποιούνται για επιθετικές βλέψεις και η κυβέρνηση, θυμόμαστε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να μιλάει για αστιότητες. Και σήμερα τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και έχουν οδηγηθεί εδώ. Ή για παράδειγμα, βγήκε χθες στη δημοσιότητα ότι υπάρχουν επιθετικά ελικόπτερα που ξεκίνησαν από την Ελλάδα, εδώ το Στεπανοβίκιο, και χρησιμοποιούνται στο ρωσικο-ουκρανικό μέτωπο. Άρα είμαστε μπλεγμένοι μέχρι τα μπούνια σε αυτή την ιστορία και εμείς θέτουμε το ζήτημα ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι γεμάτες καμάρι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας που είπε πρόσφατα ότι οι Έλληνες θα ξαναματώσουν στο πλάι των ΗΠΑ. Λέμε να μην ξαναματώσουν Έλληνες στρατιώτες στο πλάι των ΗΠΑ και πουθενά, αν πρόκειται να εξυπηρετούν τα υπερελιστικά σχέδια. Να σταματήσει λοιπόν, να μην ξαναπληρώσει ο λαός μας, γιατί ήδη πληρώνει μέσα από την ακρίβεια, τον πανάκριβο λογαριασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, το λεγόμενο, την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χρηματιστήριο των ρήπων που έχουν οδηγήσει σήμερα στην εκτείναξη των τιμών της ενέργειας και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, και σήμερα το ζήτημα είναι η λαϊκή δράση να ενταθεί, η επαγρύπνηση απέναντι σε αυτές τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, και μια ευκαιρία είναι το συλλαλητήριο του Σαββάτου, όπου κοντά στα αιτήματα για το τέλος στην ακρίβεια, το τέλος της υγείας εμπόρευμα και να αποκατασταθούν τα εργασιακά δικαιώματα που σήμερα γίνονται όλο και ένα περισσότερο λάστιχο, να συναντηθεί και το αίτημα για απεμπλοκή από τα υπερελιστικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που έχουν εξυπηρετήσει τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πει κάποιος ότι πόσο εύκολο είναι να απεγκλωβιστεί από αυτό το ανίκειν, όπως το περιγράφεται, όταν έχεις απέναντί σου την Τουρκία. Θα μου πείτε, δεν υπήρξαμε μέλος του ΝΑΤΟ όταν η Τουρκία έκανε την επίθεση στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε και είμαστε πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο εύκολο, εν πάση περιπτώσει, είναι να εγκλωβιστούμε από αυτό το ανίκειν. Συμφωνάμε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε. Όχι βέβαια, και ασφαλώς. Ακριβώς, να ξεχάσουμε ότι σήμερα ακριβώς... Οι δυνάμεις κατοχής είναι εκεί. Ακριβώς, και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποδειχθεί ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας όχι μόνο δεν καλμάρεται ή δεν αναχαιτίζεται, ίσα-ίσα ενισχύεται, ίσα-ίσα ενθαρρύνεται στο όνομα να αποτραβηθεί από την επιρροή της Ρωσίας και γι' αυτό και της Κίνας. Γι' αυτό λοιπόν ξέρετε ότι στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών η χώρα μας να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και ένα απάλεμον λιμάνι όπως έλεγαν παλιότερα, αλλά αντίθετα είναι πηγή κινδύνων, μάλιστα, πηγή σοβαρών διευθετήσεων που απεργάζονται το επόμενο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, Παπαδάκη, και στο Αιγαίο και στην Κυπριακή Αόση. Κύριε Παπαδάκη, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.